Για χαρά. 210-220-5943, 210-220-5943, το τηλέφωνο του Ελλάδα FM. Και εκ δεξιών μου σήμερα ένας αδελφικός φίλος, ο Τρίφωνας. Τον έφερα εδώ, ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μάγκας στο στοίχημα. Λοιπόν, Τρίφωνακο, σήμερα έχουμε κι άλλο ένα μάτς, δύο μάτς μάλλον, για την εμβόλυμη της Αλφα Εθνικής. Έχουμε 5 ώρα το Όφι Άρης και στις 7.30 Ιωνικός ΑΕΚ. Από αυτά, Γιώργο, εγώ έχω παίξει μόνο το ένα. Στα ελληνικά, το Όφι Άρης, το έχω παίξει χ. Χ. Χ, χ. 0-0 είχατε δει και στο πρώτο μάτς. Όχι, εδώ θα έρθει άσο ημίχρονο χ τελικό. Πέστε γι' αυτό, αγοράκι μου. Άσο ημίχρονο χ τελικό. Για το φίλο από το Μόντρεαλ. Από το Μόντρεαλ. Ναι. Τα άλλα που έχω παίξει είναι άσο Σπέτσια. Με ποιον? Η Σπέτσια παίζει κύπελο με την Λέτσε. Έτσι. Και τώρα λίγο θα τσινίσεις εσύ, αλλά. Για να γίνει. Έχω παίξει διπλό την Everton με την Τσέλσι. Τσέλσι Everton διπλό. Ναι, ναι. Τσέλσι Everton δεν πάει καλά. Θα πει και η Τσέλσι είναι σε πτώση. Και άσο την Μποαβίστα με την Πράγα. Έχει παίξει Chelsea Everton διπλό. 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 Κοίταξε, άμα κάτσε διπλό, θα πούνε ότι μιλάς με τον Άγιο Πέτρο. Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχω χάσει πάντως. Το ξέρω, γι' αυτό είσαι πέρα εδώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε Δεκέμβριο και μάλλον έχει βγει πρωταθλητής, έτσι. Αυτό δείχνει και την κρίση της ελληνικής μπάλας. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχει επίπεδο, δεν υπάρχουν παίχτες Έλληνες. Τίποτα. Είναι ένα χάλι. Βέβαια στην Ευρώπη κληρώθηκε ο ένας με την Αταλάντα, ο άλλος με τη Μίτλαντ. Πώς λέγεται αυτή? Ναι, ναι, Μίτλαντ. Ναι, η οποία είναι λέει και ζώρικη, έτσι. Δηλαδή άκουσα ότι δεν είναι στα μέτρα του καθόλου του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Ούτε η Αταλάντα είναι του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα έχουμε. Δεν θα έχουμε καλή, δεν έχει καλή πρόβλεψη όπως λένε και στις εντατικές, έτσι. Γιατί είναι στην εντατική ελληνική μπάλα. Η Εθνική Ελλάδος προπονητή έχει? Όχι ακόμα. Πότε προβλέπετε? Δηλαδή του χρόνου, παραχρόνου, δηλαδή θα εξελιχθεί τετραετία, τι θα γίνει? Σε 4-5 χρόνια. Σε 4-5 χρόνια, γιατί δεν ξέρω. Αυτή η ΕΠΟ με τι ασχολείται δηλαδή γενικά, εντάξει, το να... κάνει κάτι για να μπορέσουν να παίξουν Έλληνες παίχτες, δεν κάνει. Να βρει τουλάχιστον προπονητή της προκοπής και να μην φέρνει όλα τα λιμά της Ευρώπης ή του κόσμου εδώ χάμω, να πούμε, προπονητές που δεν ξέρουν, που έχουν είναι άσχετοι. Θυμάμαι είχε βάλει μια, μαζί το λέγαμε νομίζω σε ένα άλλο, στον άλλο σταθμό που ήσουν, ότι έπαιρνε να κάνει αλλαγή και έβαλε το καλό, το συμπαθή παίχτη, το Μαυρία, ο οποίος είχε να παίξει 6 μήνες. Κάποια στιγμή σε ένα παιχνίδι με ποιο ήταν, με το Κόσοβο, έκανε αλλαγή. Όχι, ήταν με την Γεωργία. Με τη Γεωργία και έβαλε το Μαυρίο που είχε να παίξει 6 μήνες μπάλα το και παιδί. Και τον πήρε ένα δεμάδι, το έξω που είχε η Γεωργία να τον μεδώ παίξει το δημάστη, είπαμε αυτό το Big Blade το καλό. Και τον έκανε άλογο το δημάστη. Το Ζιβιντάλια, πώς τον λέγανε. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Πώς τη γλιτώσαμε του χάρου τα δόντια, δεν χάσαμε δηλαδή. Ναι, σοβαλή είχαμε έρθει. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω, έκανε αλλαγή και έβαλε το παιδί το οποίο είχε να παίξει 6 μήνες. Ενώ είχε, ας πούμε, κάποιους μάχημους. Δεν ξέρω, ειλικρινά απορώ. Τώρα, αν και δεν είσαι ποδοσφαιρικός, μάλλον είσαι κατεξοχήν ποδοσφαιρικός, μπασκετικός, δεν είσαι καθόλου. Μήπως είσαι καταλάβει καθόλου να τη φωνή ποιος είναι. Έλα. Δεν σ' άκουσα, Γιώργο. Ρωτά τον Τρίφωνα. Αλλά στο φίλο δίπλα, ναι. Μήπως έχει καταλάβει τη φωνή ποιος είσαι. Την καλησπέρα, δεν. Καλησπέρα. Καταλαβαίνει. Από όλη την Ελλάδα μόνο εσύ με πιάνει. Μόνο εσύ με πιάνει. Παλιός βουλευτής. Α, μπράβο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Για να πω κάτι τώρα για το. Επειδή εγώ πρωτοστάτησα στο να βγει ο Λιόλιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, έχω κουφαθεί τελείως. 3 μήνες υπάρχει ακινησία, αρχηγέ. Τίποτα. Δεν κινείται τίποτα στην Ομοσπονδία Μπάσκετ. Και όχι μόνο αυτό. Κρίμα που βάζα τις φωνές του Βασιλακόπουλου. Ναι, έβαλα τις φωνές του Βασιλακόπουλου. Και ευτυχώς που έφυγε ο Βασιλακόπουλος. Αλλά ήρθε τώρα ο Λιόλιος, δεν κινείται τίποτα. Προσέξτε, πλήρης ακινησία 3 μήνες, τίποτα, ε. Και όχι μόνο αυτό, έστειλε και εξώδικο σε ετοιμοθάνατο καρκινοπαθή, ο οποίος πέθανε και ο άνθρωπος. Ήταν μάνατζερ της Εθνικής Νέων και τον εγκαλούσε, αυτός υπέγραφε, ο Λιόλιος, ο Ταμίας και άλλος ένας, δεν θυμάμαι ποιος, ο γραμματέας, νομίζω της Ομοσπονδίας, ότι δεν πατάει, λέει, δεν έρχεται στην εργασία του. Έλεγε τώρα μέσα στο εξώδικο σε άνθρωπο που πέθανε σε 19 μέρες. Δηλαδή, του το έστειλε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έστειλε εξώδικο που δεν πάει στη δουλειά του σε καρκινοπαθή.
που πέθανε. Ήταν, έλειωνε ο άνθρωπος σε καρκίνο, 5 χρόνια πάλευε τον καρκίνο και του έστειλε εξώδικο. Και διαρωτώ με Γιώργο, γιατί εντάξει, το ραδιόφωνο του, το Ελλάδα είναι ελεύθερο ραδιόφωνο, εντάξει. Κάνα δύο κανάλια υπάρχουν, το πολύ ελεύθερα και εσείς το ραδιόφωνο κλπ. Τα κανάλια του συστήματος, για αυτά δεν είναι θέμα. Ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, που τόσα περιμέναμε, αφού είναι καλός παράγοντας με τον Προμηθέα Πατρών, αφού ήταν επιχειρηματίας πετυχημένος με την Coffee Island κλπ. Ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Τρεις μήνες δεν ακούγεται για το τίποτα, για το παραμικρό. Ούτε επικοινωνιακή τακτική έχει, ούτε ουσία, ούτε τίποτα. Έστειλε και εξώδικο σε ετοιμοθάνατο καρκινοπαθή μάνατζερ της Εθνικής Νέων, ο οποίος και πέθανε. Είναι ο Δημήτρης ο Καρβέλας. Πέθανε ο άνθρωπος. Και ξέρανε 5 χρόνια ότι έλειωνα τον καρκίνο και του έστειλε εξώδικο ότι δεν πατάς τη δουλειά σου, ότι ξέρω εγώ κτλ. Και έστειλε και σε άλλους. Σε άλλους μπορεί να είχε δίκιο που το έστειλε, έτσι. Αλλά γιατί εδώ... θυμόμαστε και η Εθνική Ελλάδος στα χάλια της τα μαύρα, σαν την Εθνική Ελλάδος της μπάλας είναι. Έχασε από τη Μεγάλη Βρετανία στο μπάσκετ. Ξέρεις ότι... εδώ είναι να τραβάσω μαλλιές σου. Ναι, η Αγγλία, έχει τόσο σχέση με τον μπάσκετ όσο έχω εγώ, ας πούμε, με την NASA, ξέρω εγώ. Δηλαδή ουδεμία σχέση. Και χάσαμε από την Εθνική Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, και δεν έχει και εκεί προπονητή, ούτε εκεί έχουν επιλέξει. Γιατί έχουν τον Βαντσίμ και από την άλλη έχουν τον ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει πάλι προπονητής στην Εθνική Ελλάδα. Στις προκοπής λέει, πάει και βρίσκει, λέει, τον Ιτούδη. Γιατί μόνο ο Ιτούδης είναι, ρε παιδιά, δεν έχει άλλους προπονητές για μπάσκετ από την Εθνική Ελλάδα. Αλλά έστειλε και εξώδικο η Ομοσπονδία. Και δεν άκουσα συγγνώμη. Και δεν άκουσα και εξήγηση. Και ακούω κάτι γύρω-γύρω, σεβασμός λέει στο νεκρό. Ποιος σεβασμός, ποιος έστειλε το εξώδικο, εγώ, ο Φούφουτος, ο Φιτσιλόπουλος ή ο Χλιμπίτζουρας? Το έστειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Θα τρελαθούμε, Γιώργο. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης, Ρωστόφ. Να κύριε, πού ήξερε τα τέσσερα. Φώναζες, έκανες, έδειξες. Να οι τέσσερα μπαουκ. Γιώργο, χθες ειλικρινά δεν έπρεπε να πάρω τηλέφωνο. Βασικά εκτέθηκα. Αλλά να σου πω κάτι. Με το που είδα τις ενδεκάδες, δηλαδή βλέπω τις ενδεκάδες, ωραία, και βλέπω Λίρατζι και Τσιγκάρα. Τις πιτσιρικάδες. Τις πιτσιρικάδες. Τις πιτσιρικάδες. Και λέω, τι έγινε, θαύμα έγινε, λέω, τι έγινε, ο Λουτσέσκου, επιτέλους, λέω, είδαμε για παιδί μου και κάτι άλλο. Ξεκινάει το παιχνίδι, εντάξει, βλέπω τον Πάου, ρε παιδί μου, κινητικό, δηλαδή βλέπεις, παίζει, κάνει, αλλάζει πάσες, γίνεται αυτό το πέναλτι. Όχι, λέω τώρα πέναλτι, λέω άντε πάλι, λέω τα ίδια, λέω θα μαρτύρω, πάλι πέναλτι, ο Πάου με πέναλτι κτλ. Καταλαβαίνετε εννοώ, έτσι. Βάζει το δεύτερο γκολ ο Κούρτιτς, εντάξει δεν το συζητάω, γκολάρα. Μετά βλέπω ένα, τα Γιάννενα, δεν ξέρω, τα έχουν αφήσει το μάτς τελείως. Μπαίνει και το τρίτο από Αυγούστο. Μπαίνει και το τέταρτο. Αντίο ζωή. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά δεν είχα πολύ καιρό να δω τον ΠΑΟΚ έτσι. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, δηλαδή, πέρα από ότι νοείται ότι πρέπει να κάνει μεταγραφές, έτσι το έχουμε πει αυτό, δεν γίνεται, δηλαδή πιστεύω ότι θα συνεχίσει μόνο άμα κάνει κατάλληλες μεταγραφές, δηλαδή άμα ο Ιβάν βάλει λεφτά και φέρει τους κατάλληλους παίκτες, θα δούμε κάτι καλύτερο. Όχι τίποτα. Εγώ έμαθα κάτι άλλο. Πες ότι μου. Για τους πιτσιρικάδες πήρε εντολή από τον Ιβάν. Πήρε εντολή από τον Ιβάν. Ενέρεση, Γιώργο. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να όλοι αυτοί, ας πούμε, Κρέσπο, από Βαρέλα, τα έχουμε πει επανειλημμένα, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια να σηκωθούν να φύγουν μόνοι. Γιατί αν οι πιτσιρικάδες πιάσουν, θα βάλει κι άλλους. Αν πιάσουν οι πιτσιρικάδες, γλιτώνει τις μεταγραφές ο Ιβάν. Καταλάβες. Ναι, αλλά και πάλι σου λέω θέλουμε φόρε, θέλουμε χαπ. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε Γιώργο, να φοράνε αυτοί κάτι ΣΒΑΠ, κάτι ΜΟΥΡΤ, κάτι τέτοιο. Δεν είναι αξίζει να φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ από την παίκτες. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω τώρα ότι αρμόζουν να φοράνε φανέλα του ΠΑΟΚ από την παίκτες. Έγινε, δε. Πρέπει να δούμε την Ευρώπη, Γιώργο. Ευρώπη κύπελο, δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει. Θα φανεί. Να δούμε. Να είστε καλά, γεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλά, Γιώργο. Έλα, ρε. Τι κάνουμε, Εκράνε από Βοτανικό. Δεν άκουσα. Πέτρος από Βοτανικό. Έλα, Πίτερ. Τι έγινε. Το ρουφ πρώτο, ε. Πρώτο το ρουφ, αμέ. Κέρδισε χθες πρώτο το ρουφ. Να το ρουφάκι. Σιγά σιγά. Ανεμένει, εγώ σου πάω, σου απλώς πλάνη. Εκεί μου θα χωρίζει και τα πεταλένα. Εκεί έχω βάλει τη μαχαρία τη μεγάλη. Δεν ξέρω εγώ να κάνω ερώτηση, φίλε. Γνωρίζει να πάτε ότι στην Απόλλωνα δεν ακούγεσαι καλά.
Τώρα μ' ακούς. Καλύτερα. Ξέρουμε όλοι ότι στον αφού να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι να πούμε με COVID κτλ. Και περιμένουν ούτε μία μέρα πριν για να βγάλουν και να ακυρώσουν το παιχνίδι. Τι πλέον, με ποια λογική, ας πούμε, δεν το κάνουν από την αρχή της εβδομάδας, εφόσον ξέρουν ότι η ομάδα ταλαιπωρείται από COVID. Και πώς είχε αναβληθεί και πριν από 2-3 μέρες το παιχνίδι με τον Όφη. Πάνα γεια σου, αυτό σου λέω εσύ. Έτσι. Δηλαδή, πόσο σάπια είναι πια αυτοί που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και το ελέγχουν. Περιμένει την τελευταία στιγμή, εντάξει, ο πιτσιρικάς, ο αμυντικός Παναθηναϊκός, ο Σιδεράς, έφυγε, λέει, το παιδάκι με αεροπλάνο, λέει, το Σάββατο πρωί και να πάει να παίξει, λέει, τώρα με τον Παναθηναϊκό Μπίτα στη Ρόχο. Ανήκουσα πράγματα, έτσι. Μόνο στην Ελλάδα αυτά, λέει. Μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον καινούριο προπονητή της Manchester. Από αυτά που λέει, ή μάλλον με αυτά που λέει, μου αρέσουν. Θα τα δω στην πράξη όμως. Αυτό ήθελα να σου πω. Έτσι. Στη θεωρία του είναι πολύ καλός, λέει πράγματα προχωρημένα, πρωτότυπα, αλλά το θέλω στην πράξη. Να δούμε. Έγινε, Γιώργαρα μου. Για καλά, φίλε. Έλα. Έλα, Γιώργη. Ω, καλώς το Μίτσο. Καλησπέρα, τι μου κάνεις. Κάτσε, θέλω να πεις στον φίλο με τον Τρίπονα με πόσο βαθμούς θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Τι ομάδα είναι αυτός. Παναθηναϊκός. Λοιπόν, άκου να δεις, να σου πω, λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα, Γιώργη, με τη σειρά. Λοιπόν, καταρχήν, πρωταθλητής δεν υπάρχει. Πρωταθλητής θα υπάρξει το αργότερο, θα υπάρξει σε 20 μέρες, ένα μήνα το αργότερο. Και αυτή θα είναι η ΑΕΚ. Και θα το πάρει με 22 βαθμούς διαφορά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος, τέλος, Βέβαια, δεν υπάρχει ο Ολυμπιακός τώρα, Γιώργη. Λοιπόν, θα το πάρει η ΑΕΚ, άνετα, σβηστά, με 22 βαθμούς διαφορά. Περίμενε, τι είπες τίποτα. Στο επόμενο πανηγύρι να του πάρεις δώρο κάλτσες, κοιμάτεξε κάτσες. Έτσι είναι, ρε Γιώργη, τι, έτσι είναι. Έτσι είναι, πάει ο φως φανάρι τώρα, λέμε τώρα πράγματα που... Γεγονότα, καραμπινάτα γεγονότα. Πάμε καραμπινάτο, πάμε στο δεύτερο καραμπινάτο. Κοίταξε, σήμερα είναι, δηλαδή, η ΑΕΚ θα κάνει περίπατο εκεί μέσα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Λογικά θα κάνει περίπατο, διότι μην ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Για πες. Δεν μιλάω αγωνιστικά τώρα, μιλάω παρακοινιακά. Έτσι. Εκεί ο Γιαμάκης έχει επιβάλλον. Εντάξει, αλλά κοίτα, όταν στο πρώτο μάτς με τον Ιωνικό που έγινε εδώ στο ΑΚΑ που δυσκολεύτηκε η ΑΚΑ και άλλο προπονητή, μην ξεχνάς. Ναι, έβαλες τρία. Όταν είπα Γιαμάκης, όχι, δεν είπα Γιαμίκης, είπα Γιαμάκης. Και για να το καταλάβεις καλύτερα, ήταν τον Παπαδόπουλο. Καλά, εντάξει, Παπαδόπουλος. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έχω εγώ παιχθαράδες, έχω τον Τζούμπερ, έχω τον Άρνε, τον Ναραούχο. Έχω τον Καράφλα, να πούμε. Ο Καράβλος θα το καρφώσει ο Καράβλος, δεν μπορεί. Κάποιος από αυτούς θα το καρφώσει. Ο Καράβλος είναι ένα μία του τρύπα να ξέρεις, άμπροποτε. Ναι, θα το καρφώσει. Αυτός ή ο Αραούχο, θα το καρφώσει ο Αργεντίνος, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό σου λένε διπλό. Διπλό από εδώ μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δαγκωτό διπλό. Θα πας στη Νίκαια. Θα πας στο γήπεδο. Πού να πάω, ρε, αφού είναι για τις νικιώτες. Δηλαδή, σε εμάς θα φοβάσαι. Περίμενε, ρε Γιώργη, θα μας δώσουν εισιτήρια εμάς. Οι νησιώτες δεν δίνουν εισιτήρια εμάς. Άμα πάει, πήγαινε εκεί και πες, είμαι ο Μίτσος, θα σε αφήσουν να μπεις. Ναι, θα με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Άσε ρε Γιώργη τώρα. Έγινε, Μίτσο, θα σε βγάλω. Τα λέμε. Για καλά. Καλησπέρα. Πολυσύμμαχος προχθές. Σχετικά με αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησαν από έναν δημοσιογράφο που ήταν στο. Λοιπόν, και κάποια άλλα σχόλια που έχεις κάνει σχετικά με τους ομοφυλόφιλους. Ναι. Ναι. Γιατί θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο από τη σεξουαλική του ταυτότητα. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να δικαιούται ορισμένα πράγματα ένας από τη σεξουαλική του προτίμηση. Ποιος είναι αυτός που θα καθορίσει, ποιος δικαιούται και τι δικαιούται. Ποιος είναι αυτός. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι πολύ εύκολο
να, με τη σεξουαλική προτίμηση κάποιου να τον χλεβάσει και να τον κοροϊδέψει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μα πάρα πολύ εύκολο. Και επίσης δεν αξίζει σε έναν που υποτίθεται ότι θέλει να λέγεται άντρας να χλεβάζει μια κοπέλα η οποία υπέστη μια βαναυσότητα. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει ιδιαίτερες στιγμές σε μια φωτογραφία, σε ένα βίντεο με τη σύντροφό του, είτε είναι νυν είτε είναι πρώην. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε κάτι για να το έχουμε σαν ανάμνηση, ας πούμε, για να βλέπω και να σε θυμάμαι, ότι έχω το δικαίωμα να δημοσιοποιώ και αυτή τη στιγμή μας. Μάλιστα. Αν θέλεις να λέγεσαι άντρας. Καλή σας μέρα. Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Για πάμε, έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, Γιώργη, μας έκαψες. Τι. Βάζει τον Κυρδημίτη τώρα να πει αποτελέσματα για την ΑΕΚ. Δεν τον έβγαλα εγώ, βγήκε μόνος του εσύ. Δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν το ρωτάνε όμως. Δεν ρωτάνε τα αποτελέσματα. Δεν ρωτάνε. Τέλος. Ναι, οτιδήποτε άλλο εκτός από αποτέλεσμα. Και από τον με την Κωνσταντινούπολη. Από τον με την Κωνσταντινούπολη. Γιατί εδώ μεταξύ. Παίρνει άλλο στο μου τηλέφωνο. Δεν λέω τώρα το όρμα. Γιατί λέει, έλα μισό, γεια. Μην μου πει αποτέλεσμα και το βγαίνει κατευθείαν. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια καλά φίλε, γεια καλά. Γεια σας, γεια, 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 γεια. Έλα. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Τρίπονα. Γεια σου φιλαράκι μου. Ξέρεις πως αγαπάει ο Τρίπονας, ε? Ναι, να είναι καλά το παλικάρι. Εγώ, Γιώργο, να του δώσω να καταλάβεις και να δώσω να καταλάβουν πολλούς συνακροατές. Δεν έχω τίποτα με τους ομοφυλόφιλους, έχω και φίλους ομοφυλόφιλους. Εγώ τα έχω με τον προσιλητισμό στην ομοφυλοφιλία. Σιόν και καλά να μας περάσουν ότι αυτό είναι υπέροχο πράγμα. Από δανεί, λέω, α, λέει, δηλώνει όλοι και. Α, λέει, αυτό είναι δικό μας, είναι προοδευτικός. Μόλις πίσω και του άντρας και αρσενικός και είναι βασίστα. Εγώ, Γιώργο, ένα πράγμα θέλω να πω. Κάνα όταν και η πράξη. Κάνα με τα γύρω τη Βουλή. Ρόλ. Έχουν στα οπισθιά τους τα του άρθρου Ιησού Χριστού. Γιατί εσύ δεν με σέβεσαι, ρε φίλε. Δεν είμαι για θρησμού, βέβαια, αλλά πολύ θρησμού, αλλά γιατί δεν σέβεσαι εσύ του κανονού θρησκεία. Και επειδή Γιώργο να πούμε, επειδή έχω βγάλει τον ύμνο να πούμε τον Γκέι Μπράι, αλλά ψάχνω να βρω συνθέτη. Αν ξέρει κανένα συνακροατή που να είναι μουσικό, να μου το γνωρίσει. Πάμε, δε μας φοβίζουν το γέρμανο τα βόλια. Το ντοκαλάτον οι μεγάλες αρμελιές. Το έχουμε γράψει παπιά με στο μουτσό μας. Να πηδηχτούμε με όλες τις φυλές. Μωρή, μη γουνιέσαι για τα κόξο καημάκι. Είναι φωλιασμένοι. Αυτά λέω. Υπάρτω, υπάρτω. Έλα φίλε. Bonsoir, monsieur. Γεια χαρά. Μετά τα ντούτε λέτε του κυρίου Αυγολέμονου, να συνεχίσουμε τα γαλλικά. Για πάμε. Κώστας Πανατολικός. Έλα, Κωστή. Μιλάγαμε... Σε παρακαλώ πολύ, χαμηλό σου το ραδιόφωνο μικροφωνίζει. Μιλάγαμε στον παλιό σου ραδιοσταθμό. Ναι. Είμαι ο Κώστας από το Μοσχάτο Πανατολικός. Έλα. Θέλω να κάνω μία σοβαρή πρόταση στον κύριο Κλάτεμπεργκ να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι. Τα μάτς του Πανετολικού να λήγουν στο 89. Έστω και στο 90. Έστω στο 90. Παίζουμε καλή μπάλα. Μπράβο στον Ιωνικό και μπράβο και τον Αστέρα. Χάσαμε 4 βαθμούς, 3 βαθμούς, αλλά ας κάνει κάτι και ο Κλάτεμπεργκ για τον Πανετολικό. Να τα λύγει ρε παιδί μου, διαιτητές να τα λύγουν στο 89, στο 90. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Να πεις, μισό λεπτό, να πεις όμως και στον Αναστασίου να πάει τα μέτρα του να κατάμε μέχρι το 94-95. Εγώ τι να πω στον Αναστασίου. Τώρα έφυγα από το Μάνθο από τα Πετράλωνα. Τα χαιρετίζουμε πάντα είσαι από το Μάνθο. Ναι. Ήταν η γόπα τη Γανιτή, το κρασί ροζέ. Φαντάσου, τα χαιρετίσματα από το Μάθο. Γεια σου κύριε Γεωργίου. Πολλά χαιρετίσματα, για χαρά. Έλα φίλε μου. Ναι. Μας ακούτε.
Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο Γιάννης από τη Χαλκίδα είμαι. Έλα, Γιάννη. Χαιρετίσματα και στο φίλο σου εκεί πέρα το. Επίσης. Να μας πει ο Τρίβωνας με ποια λογική προτείνει και έπαιξε και ο ίδιος το Chelsea Everton διπλό. Με την ίδια λογική που υπάρχει και τρίτο φίλο ουδέτερο που λέει ο Καλό, καλή απάντηση. Για λέγε. Να μας πει για κάποιο μακροχρόνιο, αν βλέπει κάποιο μακροχρόνιο τίποτα για το για Champions League και τέτοια. Όχι, δεν βλέπω κάποιο μακροχρόνιο, γιατί εγώ συνήθως δεν παίζω συνέχεια στοίχημα. Και στην προηγούμενο σταθμό που ήταν ο περιστασιακά δηλαδή και κάποια χτυπήματα τέτοια. Ναι, ναι. Και συνήθως σου βγαίνουν, ναι. Κάθε 6 μήνες αγοράζει ένα διαμέρισμα. Άντε. Όχι, πλάκα κάτω. Όχι, του βγαίνουνε. Ξέρεις τι κόλλος είναι, δε. Του βγαίνουνε. Είναι το άστρο του καθενός. Εγώ για άλλο σε πήρα, αλλά εντάξει τώρα έτυχε και μίλησα και με τον Τρίφωνα. Γιώργο, ήθελα να στο ρωτήσω πολύ καιρό αυτό. Τώρα εντάξει δεν ξέρω αν μπορείς να το απαντήσεις. Σχετικά με τον Ηρακλή, τότε που πηγαίναμε εμείς, θυμάμαι εγώ είμαι 54 χρονών τώρα και από τα 20 μας ας πούμε 18, 20, 25 πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα, όπου και αν έπαιζε. Σωστό. Όλοι το κάναμε αυτό. Και τον εβλέπαμε, ναι. Και το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι διπλής μορφής. Ένα για τον Ηρακλή και ένα για τον μεγάλο Χατζηπαναγή. Για τον Ηρακλή, θεωρείς ότι ήταν τότε ο Ηρακλής ομάδα που μπορούσε να πάρει κάποιους τίτλους, κάποια πρωταθλήματα? Μπορούσε. Όχι, για να συνεχίσω λίγο την ερώτηση μου και μου απαντάς. Και του τα στέρισαν, ας πούμε, οι συνθήκες της εποχής. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με λίγα λόγια. Τη χρονιά που πήρε τη δεύτερη θέση και τελικά του την έκλεψαν και δεν κατέβηκε στην Ευρώπη να παίξει σε ένδειξη διαμαρτυρίας, είχε γίνει αυτό. Αγωνιστικά ο Ηρακλής. Με πρωταθλητή ποιον τότε? Με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Άκου, αγωνιστικά ο Ηρακλής μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά τον αφήνανε. Μα σίγουρα μπορούσε. Να τον άφηνε ειδικά εκείνη την εποχή ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Και έμεινε μόνο με την Καστοριά, με το. Στο τελικό κυπέλου που είχε πάρει το κύπελο με την. Τέτοια, με την. Με τον Ολυμπιακό. Με την Καστοριά. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, μπράβο. Με τον Ολυμπιακό, με την Καστοριά το είχε χάσει. Ναι. Με τον Ολυμπιακό, μπράβο. Που έκανε τον μπαμ τότε και είχε πάρει ένα μοναδικό τίτλο, ένα κύπελο. Μισό. Να σου κάνω μόνο μια διευκρίνηση, μην την ξεχάσω για αυτό που μου είπε πριν. Τώρα, αν είναι συμπτώσεις, δεν ξέρω, αλλά είναι επαναλαμβανόμενες. Η Μπάγκερ, όποτε παίζει με την Μάιντς, γίνεται συνέχεια ανατροπή. Άμα τα κάσεις και δεις η Μπάγκερ όταν παίζει με την Μάιντς, 9 φορές σε 10 γίνεται ανατροπή. Προηγείται η Μάιντς και μετά. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, λες, όχι ημίχρονο τελικό. Και ημίχρονο τελικό, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω τώρα έγινε το Σάββατο αυτό, δεν έγινε. Και πέρσι το ίδιο έγινε. Και το ίδιο συμβαίνει με την Μπενφίκα και τη Ρίο Άβε. Και κάποιες ομάδες, άμα τις δεις. Είναι μερικά ζευγάρια που. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν γίνεται, ξέρω εγώ, εσκεμμένα ή αν γίνεται τυχαία ή αν είναι σύμπτωση, αλλά. Ναι. Άμα. Γιατί σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι. Πάντως, ναι, τα τελευταία 5 χρόνια γίνεται αυτό. Ναι, για να μην τρώω το χρόνο της γραμμής. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο και για τον Χατζηπαναγή. Αν πιστεύει ότι εάν πήγαινε ο Χατζηπαναγής σε μια ομάδα τύπου Ολυμπιακού, τύπου Παναθηναϊκού, τύπου ακόμα ρε παιδί μου και ΠΑΟΚ. Εντάξει, ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν μπορούσε να πάει. Της εποχής εκείνης. Η ΑΕΚ. Πιστεύει ότι μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη καριέρα. Γιατί λένε ότι ο Χατζηπαναγής σάφτηκε εκεί πέρα. Μα κοίταξε, το μεγάλο παράπονο του Βάσια ποιο ήταν? Η Ευρώπη. Ότι δεν φάνηκε στην Ευρώπη. Αν ήταν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, θα έπαιξε η Ευρώπη. Με τον Ηρακλή δεν έπαιξε η Ευρώπη. Εκεί είναι όλο το παράπονο του. Και δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιες πληροφορίες τότε. Τώρα εμείς ήμασταν απλοί φίλαθλοι και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα. Αν υπήρχαν ομάδες οι οποίες από το εξωτερικό
Εντάξει, δεν μπορούσε τώρα να μην είχε δει, ας πούμε, ποιες ήταν οι τότε καλές ομάδες. Ξέρετε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή δεν είχαν μπει ακόμα τα πιάτα στις ταράτσες. Σίγουρα και δεν το ξέραν το παιχνίδι. Καταλάβες. Και το μειονέκτημα ήταν αυτό που σου λέω. Δεν βγήκε η Ευρώπη να παίξει. Δηλαδή ο Σαλαβάκος βγήκε, ρε παιδί μου. Ακόμα και σε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης θα μπορούσε να έχει. Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Για χαρά, φίλε. Έλα. Ναι, έλα, Γιώργο. Καλώς τον Ρονάλντο. Ρονάλντο. Τι κάνεις. Καταρχάς, να χαιρετήσουμε και τον Τρίφωνα, το φιλό, δίπλα. Καλησπέρα. Μεταξύ για τον Τρίφωνα πειρά. Αλλά με πρόλαβες. Αλλά με πρόλαβες που ρώτησες γιατί πώς βλέπει το παιχνίδι με τη Τζέλσι και τη Σπέτζια. Λοιπόν, αλλά δεν αφήνω να απαντήσω. Όχι, και τη Σπέτζια. Για λέγε, Ρονάλντο. Για τη Τζέλσι, εγώ έκανα λάθος. Γιατί έχω κρατήσει και για τη Σπέτζια που είπα. Ναι, ναι. Για το Τζέλσι Εβερντον. Ναι. Δεν άψα τι απάντησε στον Γιώργο που σε ρώτησε για τη σκεπτική. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι, γιατί όχι χι διπλό, εγώ είμαι μαζί σου. Γιατί, αλλά λέει, γιατί όχι χι διπλό. Υπάρχει λέει το ουδέτερο φύλλο. Το. Το ουδέτερο φύλλο που είπε και η πρόεδρος Δημοκρατίας. Κατάλαβα. Όχι, γιατί όχι Τρίφωνα, ξέρω εγώ να μην πούμε ας πούμε χι διπλό. Δηλαδή και η Τσέλσι και χι να φέρει, είναι γελά. Δηλαδή πόσο βλέπεις διπλό καθωτό. Ναι, να σου εξηγήσω. Πιστεύω ότι έχει κάνει τρομερά λάθη στην άμυνα η Τσέλσι. Δηλαδή ότι θα κάτσει πίσω δεν θα κάτσει η Τσέλσι, το καταλαβαίνεις. Θα κάτσει η Everton. Ναι. Έτσι. Και με τις αντεπιθέσεις πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι. Αυτή είναι η γνώμη μου και γι' αυτό έχω παίξει έτσι. Η Τσέλσι, καταρχάς μαζί σου, το ξαναλέω, δεν έχω πάρει για να σε κοντράρω. Απλά επειδή πας κατευθείαν στη μεγάλη, γιατί σου λέω μπορεί να το παίξουμε και χ διπλό αυτό. Ναι, μπορείς να το παίξεις και χ δύο άντερ 2,5 ας πούμε. Η Everton το μεταξύ κατεβαίνει ψιλοκατακερματισμένη, έτσι. Ναι, το γνωρίζω. Και αυτό το γνωρίζω. Έτσι, δηλαδή. Βέβαια έχει μια σημαντική επιστροφή. Πολύ σημαντική, αλλά. Ο ποιος? Η Everton. Ο ποιος γυρνάει, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Είναι που έχει βάλει 2 γκολ. Μάλιστα. Αν το κοιτάξεις λίγο, θα το δεις. Δεν ξέρω πάντως, δεν έχει Ριτσάρλισον έτσι ούτε το Κλάο Λιούιν που θα κατέβει. Εντάξει, είναι, έχει το ρίσκο του. Εγώ έτσι σε πλαισιώνω και λέω για το χ διπλό. Ναι, ναι. Γιώργο, είναι και αυτή μια καλή. Το χ2 over, χ2 under. Εγώ είμαι μαζί σου, ξαναλέω. Απλά επειδή η Everton δεν είναι αυτή, ξέρεις, δεν είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Λίγο έτσι να πεις ότι είναι σαν τη West Ham κάτι. Κατάλαβες, να είναι λίγο πιο φόβητρο. Εάν έπαιζε Chelsea και West Ham, θα πήγαινε το μυαλό του καθενός στο δίπλο. Να πούει Chelsea. Γι' αυτό λίγο ήθελα λίγο να μιλήσω. Με την Everton το μυαλό δεν μπορεί να πάει. Μάλιστα. Άλλο τι γίνεται. Θα αφήνω τρομερό κομμάτι. Ποιο, το Passenger. Όχι, το κομμάτι που έβαλε ο Τρίφωνας. Φοβερό. Το Passenger. Ευχαριστώ. Έγινε ο Σιδεβάλτο. Για χαρά, φίλε, γεια. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αφού είπες και πολύ σωστά πριν από λίγο ότι τον τότε με τον Ηρακλή δεν θα τον άφηνε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα, γιατί σε ενοχλεί όταν πολλοί φίλαθλοι, ιδίως από την Βόρεια Ελλάδα, μιλάνε για κράτος των Αθηνών? Γιατί έχω πει εγώ ότι με ενοχλεί αυτό το πράγμα ποτέ? Έχω πει ότι δεν είχαν δίκιο. Πότε δεν το έχω πει αυτό? Όχι, Γιώργο. Ορισμένες φορές στο πρόσφατο ή στο απότερο παρελθόν, ξέρω προσωπικά, με έχει μείνει στα αυτιά μου, ότι σε ενοχλούσε. Μην λέτε, ξέρω εγώ, τα βάζετε με το κράτος των Αθηνών και με το κράτος των Αθηνών. Σε έχω ακούσει πολλές φορές, ήσουνα, δεν έδειχνες μάλλον να το πω αλλιώς, κατανόηση σε αυτή την άποψη των ανθρώπων. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχω επίσης ακούσει πολλές φορές να λες ότι δεν ασχολείσαι με το στοίχημα. Ναι. Μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω σήμερα περίπου, παραδείγματος χάρη, αλλά και όταν βγαίνει εκείνος ο κύριος που εκπροσωπεί κάποια αγγλική ομοσπονδία. Ναι, ναι. Η εκπομπή παίρνει, ας πούμε, μία μορφή, ένα ύφος στοιχηματικό. Ή κάνω λάθος?
Για πού θα καταλήξει. Θέλω να καταλήξω γιατί από τη στιγμή που λες ότι δεν είσαι υπέρ του στοιχήματος, αφήνεις και η εκπομπή. Δεν είμαι εγώ υπέρ του στοιχήματος και ότι μιλάω για στοίχημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκατομμύρια Έλληνες παίρνουν στοίχημα. Αυτό είναι γεγονός, Γιώργο. Για να μην σε κουράσω, για να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση, επίτρεψέ μου να πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σου κάνουν κακό. Εγώ λίγα να λέω, εσύ πολλά να καταλαβαίνει. Αυτό έχω να πω μόνο, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή. Μην το παίρνει σαν συμβουλή. Και δέχομαι ότι δεν είναι ειρωνικό αυτό που λες. Όχι. Ευχαριστώ για αυτό που λες. Πραγματικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σου κάνουν κακό. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Εγώ διαφωνώ. Εμένα η ζωή μου έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να μου κάνουν κακό, αλλά είναι πολύ λίγοι, όχι πολλοί. Ωραία. Οι πολλοί, όχι. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, έστω λίγοι. Υπάρχουν δέξιστο από έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει προσωπικά, αλλά σε εκτιμά πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Έλα. Ποιος να θέλει να κάνει κακό σε σένα, Γιώργαρα, πάμε καλά. Εκτός από τους μεγάλους, που όπως είπες, είναι λίγοι, αλλά είναι μεγάλοι. Τον εννοείτο. Τι έγινε. Τώρα δεν ξέρω, τώρα που ήμουν σε αναμονή, ρε Γιώργα, Δημήτρης από Λαμία. Ναι. Τώρα που ήμουν σε αναμονή, άκουγα μόνο σένα, αλλά δεν άκουγα τον ακροατή. Δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θα πήρα, φίλε, για το μάτς της χρονιάς. Και το μάτς της χρονιάς ήταν αυτό που είδαμε χθες. Ανάμεσα στη Λαμία και στο Βόλο, ρε φίλε. Το 2-2. Το είδε. Δεν το βάλω το μάτς, γιατί εκείνη την ώρα έκανε εκπομπή. Είδα όμως το βράδυ. Εκείνη την ώρα είδα φάσεις. Το αργά το βράδυ είδα φάσεις. Ξέρεις, άκουσα πολλούς. Να το δεις για να το πιστέψεις. Δηλαδή, αν μου το έλεγε κάποιος, εγώ το είδα. Αν μου το έλεγε κάποιος, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να το πιστέψω. Για πες κάποια λεπτομέρεια. Δηλαδή, κάποια λεπτομέρεια έτσι βασική. Ο Μιχάλης ο Τσόχος να πει. Δεν θα το περίμενα σε μάτς Super League να χάσω τις ανάσες μου. Δηλαδή μόνο σε μάτς Premier League έχω χάσει τις ανάσες μου. Σε μάτς Super League πρώτη φορά λέει. Εννοούσε από ταχύτητα, από δύο ρόλο. Ναι, ναι. Από ρυθμό. Από ρυθμό. Ήταν η ένταση του αγώνα. Πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες. Κοίταξε, είναι και οι δύο ομάδες, ειδικά η Λαμία αλλά και ο Βόλος, με το ξηράφι στην καροτίδα. Ναι. Ναι, μην ξεχνάς ότι ο Βόλος έχει πάει πολλές αποτυχίες. Είχα πει για το μάτς Απόλλωνας Μήνης Λαμία που δεν βλεπόταν. Ναι, ναι. Που είχε έρθει 0-0. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Η Λαμία όμως από τον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έκανε καλό παιχνίδι. Δηλαδή, άμα θυμάσαι στις αρχές του πρωταθλήματος, έκανε καλά παιχνίδια η Λαμία, αλλά δεν έπαιρνε αποτελέσματα. Ναι. Τώρα στα τελευταία μάτς το βλέπω αυτό να ξαναρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Ναι. Και έτσι όπως την είδα και χθες, δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή, θα σωθεί. Θα σωθεί και φέτος. Στη Super League θα μείνει. Για να δούμε. Την άποψή μου. Κατά τα άλλα, εσύ πώς άρεσε τα μάτς. Α, περιμένουμε τώρα το Όφι Άρης. Αυτό θα είναι μάτς καλό. Τώρα ξεκινάει το Όφι Άρης, ναι, και αργότερα το Ιωνικό ΣΑΕΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, θα προλάβω να πάω στον επόμενο. Να είσαι καλά. Να... Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είμαι φίλος, είμαι φίλος. Καλώς τη φίλη. Με λένε Αρετή. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και ακούω με τον άντρα μου που είναι φανατικός. Ναι. Μαζαλίζει όλη μέρα μέσα. Ένα μόνο έρωτα, έτσι με να το χωρίσεις. Όχι, νομίζω. Μετά από τόσα χρόνια δεν τον χωρίζω. Μία παρακλήση. Επειδή έχουμε τον εγγονό μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Θέλουμε να μας βάλεις το ACDC, το TNT. Αμέ. Γίνεται. Βέβαια. Τι, τα ακούω κάθε μέρα, εδώ και πολλά χρόνια. Χαιρετισμού στον άντρα σου και φιλιά στον εγγονό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αρέτη, και εγώ ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις, τέλος εδώ. Καλώς τον. Για τη Λακαμία που είπες χθες, θα πεις τίποτα ή θα το κάνεις μούχτη. Για πες μου πια. Που σου είπα, που έλεγες για τον Εραβίκ, που σου είπα ότι είναι χάλια, μετά μου είπες πεσμένος και μετά μου είπες ότι είναι ντεφορμέ. Θα πεις κάτι. Θα πεις κάτι, ρε Γιώργο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάτι. Ολυμπιακός είσαι.
Ρε φίλε, ξέρεις τι σημαίνει πλέον ο Ελαραμπή για τον Ολυμπιακό? Είπες κάτι χτες και σου το είπα. Και σου το είπα τρεις φορές. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Θα πεις κάτι για τον Ελαραμπή? Πώς τον είδες? Εσύ δεν μου λες κάτι. Λιγμένα ποινής. Τι να πω. Όχι ρε φίλε. Θα μου πεις εμένα για τον Ελαραμπή? Πού είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του? Μαζί σου ρε Γιώργο, αλλά πες κάτι σήμερα ρε φίλε. Χτες τον έκραζες και έλεγες ότι είναι ντεφορμέ μόνος σου. Δεν σε ρώτησε κανένα. Τον έκραζα εγώ. Τον έκραζα. Χτες δεν είπες ότι είναι ντεφορμέ άνθρωπο. Δεν μου λες, από τα τελευταία του μάτς, εσύ έβλεπες ότι ήταν ντεφορμασμένος. Ρε Γιώργο, άμα δεν πάει... Ράστα ρε Γιώργο, μίλα, απάντησες αυτό που σου λέω. Από τα τελευταία του μάτς. Όχι, δεν ήταν καλά, όχι, δεν ήταν καλά, άντε, δεν ήταν καλά. Μπράβο. Πώς τον είδες? Πες κάτι ρε Γιώργο. Πώς τον είδα? Πώς τον είδα? Όχι, μα σώσε να μπει. Τα περιμένω όλα από αυτό, ακόμα και τεφορμένα. Α, μπράβο. Πες το αυτό. Αυτό ήθελα να πεις ρε Γιώργο. Τόση ώρα μου τη λες ή πια κάνω. Άκουε, όταν βάζει ο άλλος τρία γκολ και τα δίνουμε μπέναλτι, το βουλώνω. Δεν είναι αυτό ρε. Το βουλώνω. Δεν είναι. Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω. Για το φίλο που πήρε πρώτα στην αρχή, τον πρώτο που είπες ότι μόνο εσύ με κατάλαβες από όλη την Ελλάδα. Εντάξει, τον ακούμε στον Παπασαφηρίου τον άνθρωπο. Σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια δεν συμφωνούμε. Τον ακούμε, έτσι. Για να ξέρει, δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, σήμερα χαιρετίζω και το φίλο εκεί, το Σχηματζή. Ναι. Να καλά, να δίνει λεφτάκια στον κόσμο. Δεν μου λες τώρα με την έλευση του Μανολάτη, λες. Τώρα ετοιμάζομαι, φεύγω, πάω κάτω στα γραφεία. Αλεξάνδρα, φεύγω τώρα. Να πω αν ολιώσα, φεύγω. Τι να δω, εσύ τι βλέπεις, ρε φίλε. Εμείς είμαστε αρρωστάκια. Εσύ τι είσαι, ας πούμε, εσύ. Τι, γιατί όλη την ώρα να εντριγκάρεις ολυμπιακό. Σίγουρα, ώρα... σίγουρα. Ναι. Πολύ πιο χρήσιμος από τον Παπασταθόπουλο. Σίγουρο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι τώρα γιατί δεν παίζει. Αλλά αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Σίγουρα είναι πιο χρήσιμος από τον Παπασταθόπουλο. Αλλά θα είναι έγκλημα ναι. να έχεις αυτούς τους δύο για δίδυμο. Εντάξει, λογικά θα μπαίνει και ο Σισέρε φίλε και αυτά. Ο Παπασταθόπουλος θα είναι για άλλη φάση τώρα. Τέλος πάντων. Για ποια φάση. Ρε παιδί μου, όταν θέλει να ανεβάσει την ψηλά την άμυνα, θα παίζει Μανολά Σισέρε. Ναι, και όταν παίζει με τον Άρη, θα βάλει Παπασταθόπουλο. Ο Παπασταθόπουλος είναι και για άλλα πράγματα, ρε Γιώργο. Τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός φίλε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνουν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Έτσι. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν έρχεται ένας απλός παίχτης. Εντάξει. Είναι, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ. Είναι σύνθετος. Σύνθετος. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι. Ναι. Θα το κρίνουμε. Άντε ρε Γιώργο, γεια. Γεια σου φίλε μου, να πάω στο καλό. Έλα. Ναι, γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτη, τι κάνετε? Καλά εσύ? Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία. Πώς το είδες το ματάζι εχθές το Ατρόμητος Ολυμπιακός? Εύκολο. Ο Ραμπή μάλλον ξανάδεσε τα κορδόνια του όπως είπες. Όχι, είπα, μου λες πως τώρα. Θυμάσαι κάποιος που πήρε ένα τηλέφωνο και λέει είναι δύσκολο το μάτς. Και του είχα πει, τότε ποιο είναι εύκολο μου, άδελφε μου. Αν με τον Ατρόμητο είναι δύσκολο το μάτς, το εύκολο ποιο είναι? Σωστά. Εύκολα, παιδί μου, δεν απειλεί. Εύκολα, πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτός ο Ακιμπού Καμαρά με τον Αλαραμπή, αν βρουν λίγο συγχρονισμό, θα κάνουν μεγάλα πράγματα. Τώρα, ο Ακιμπού, όταν πέσει στον άξονα, μεταμορφώνεται. Άλλος Ολυμπιακός, Γιώργο, δεν το συζητάμε. Άλλος Ολυμπιακός. Μη μου το βάζει τα άκρα. Τον πιτσιρικά. Τον θέλω στον άξονα. Αλλά πάντως φίλε, σε παραδέχτηκα για αυτό που είπε με την κουβέντα ότι οι τρεις που πήρε την Κίνιο, ο Νιεκούρου και αυτοί, ούτε τα κόμματα του Ελαραμπή. Ο καλύτερος σέντερ φόρ όλων των εποχών που έχει περάσει ξένος από την Ελλάδα. Υπάρχει άλλος ένας. Βαζέχα. Σωστός. Έτσι. Αλλά η συμπάθειά μου δεν είναι κάποιος άλλος. Ποιος? Γκόγκιτς. Εντάξει, ο Γκόγκιτς ήταν ιδιαίτερα ο παίκτης. Ήξερε φοβερά τη θέση. Εμένα η αδυναμία μου, Γιώργο, ήταν ένας, σταμάτησε να παίζει. Εγώ ποτέ τον έβλεπα πραγματικά, χαιρόμουν. Τι να σου πω, ήταν μόνο ο Τζιοβάνι. Έκρυβε την μπάλα, μιλούσε τις μπάλες και γανότανε, τέλος. Ξέρεις ότι ο Ελαραμπή με τα τρία γκολ... Έφτασε το γατρίκ του Τζιοβάνι, ναι. Όχι, και τα 50 γκολ. Ναι. Στο πρωτάθλημα, έτσι, στο πρωτάθλημα. 50 γκολ. Εγώ τα τελευταία 15 χρόνια είμαι 33 χρονών. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σέντερ φορ. Πέρα από το Βαζέχα, τον Γκόγκιτς που λες, τον Τζιοβάνι, τώρα ο Ελαραμπή δεν υπάρχει. Αν είσαι περάσει... αυτή τη στιγμή ο Άρης Ελαραμπή,
Θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Έχει ο Μουλή. Το έχουν πει αυτό. Υπάρχει κι άλλο ένα συνοδοπό που πέρασε από την Ελλάδα, αλλά σε μικρή ομάδα και χωρίς να κάνει πολύ μεγάλο όνομα. Αλλά επειδή τον είχα μελετήσει, τον είχα σπουδάσει πάρα πολλές φορές από κοντά, θα σου πω το όνομά του. Ο Μπάρνιακ. Στον Απόλλωνα. Τότε που ήταν πολύ καλή ομάδα το Απόλλωνα, με Νικολαίδη, με Μπάρνιακ, με Κόλλα, με Βελέτζα, με όλους αυτούς. Ο Μπάρνιακ ήταν φοβερός σύντροφος. Εντάξει, κοίταξε, κάθε εποχή έχει τους δικούς τους παίχτες. Έχει τα δικά του καλά και τα δικά του κακά. Έτσι δεν είναι. Τώρα πες μου τη γνώμη σου. Εμένα μου αρέσει η κίνηση που έκανε ο πρόεδρος, έφερε τον Μανολά πίσω. Πιστεύω να μην παίξει με τον Παπασταθόπουλο. Και να μου βάλει το σε δίπλα. Αυτό δεν είναι προηγουμένως. Έτσι. Μην έχουμε νέα Φερόε. Μπράβο. Εγώ πιστεύω να κλείσουμε τις τρύπες και να μην ανοίξουμε τελείως. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί ο Μανολάς έχει ποιότητα, έχει εμπειρία, έχει παίξει τα χρόνια στην Ιταλία. Δεν έχει καμία σχέση με τον Παπασταθόπουλο. Το είπαμε. Τι έχει να κάνει με τον άλλο. Εντάξει, και ο Παπασταθόπουλος έχει και αυτό στην εμπειρία. Απλά δεν έχει την αντοχή τώρα. Τον έχουν πάρει σε τα χρόνια. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Όπως και το Βαλμπένα, κάποιοι παίχτες πρέπει να βάλουν όριο και να έχουν αυτογνωσία ότι ρε φίλε, τέλος, δεν μπορώ να παίξω άλλη μπάλα, γιατί μετά ξεφτυλίζονται. Γελάει ο κόσμος μαζί του. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλές γιορτές να έχουμε. Έλα, φίλε μου. Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα, Λεωνίδας. Καλώς, Λεωνίδα. Πώς πάμε? Καλά. Άκου τώρα, όσο ώρα σ' ακούω, βλέπω κάτι βιντεάκια στο YouTube. Και βλέπω στη σημειώτη από το Ρολαντίνιο. Τι να πούμε, ρε Γιώργο, τώρα. Όλα τα λεφτά. Όποιος βλέπει αυτά τα σημειώτυπα, τρελαίνεται. Ρε τρελαίνομαι, σου λέω, τρελαίνομαι. Κάνω συγκρίσεις τώρα, γιατί δεν είμαι και πιτσιρικά. Σε περνάω κάνει μια τετραετία σε χρόνια. Λοιπόν, έχω δει πολλά τώρα σε γήπεδα από πιτσιρικά από τη θύρα 13, τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μέχρι και οι αντίπαλοι, όταν τους ρίχνουν κάτω με τρίπλα, σηκώνονται και το θαυμάζουν. Δεν γίνονται αυτό το παιδί, τέτοιο ταλέντο. Και ξέρεις που σε ποιον ερχόταν εδώ τακτικά και ήταν θαμώνας τακτικός? Στο Ρωμαίο. Στο Βέρντι, ρε, στο Βέρντι. Στο Ρωμαίο, ήταν στο Ποσειδόνιο, πήγαινε. Ήταν φανατικός λάτρης του Βέρντι, γιατί ο γιος μου είχε πάρει δόση με το Βέρντι. Και πήγαινε στο Βέρντι και όταν ήταν ο Βέρντι, το αεροπλάνο από Ιταλία, ο Ρολαντίνιο στο Βέρντι. Ναι, ναι, ναι. Προσγειώντας την πίστα. Ναι, ρε Γιώργο, και καλό παιδί, ρε. Δεν το κλωτσάγαν και δεν έβριζε, χαμογέλαγε. Έφαγε το κεφάλι του, αυτή η ιστορία. Έφαγε το κεφάλι του, έχεις δίκιο. Ναι, επιτρέπετε τώρα. Ρε Γιώργο, σε πήρα να σου πω μια καλησπέρα και καλά έκανες. Να έχουμε και υγεία πάνω από όλα. Καλά έκανες, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Να το ξαναπούμε πώς δεν τα ακούσατε. Ο Φιάρης 1-0, 17 λεπτό. Άγια Ξυπίρτου λέει πεθαμένη 0-4. Πώς και δεν έχει πάρει κανένας από τον Άγια Ξυπίρου να μας πει πώς έγινε αυτό το 0-4. Επίσης, όπως είπες εσύ, ότι έχεις πληροφορίες, λέει ότι ο Ιβάν πήρε και είπε να βάλει τους μικρούς μέσα. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστοβασίλης είπε να πάρει τους μικρούς μέσα, γιατί λέει μάλλον δεν θα χρειαστεί και πολύ ζόρι. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά. Έτσι το είδες. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Εσύ πώς το είδες? Μια εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Και όπως ήταν και εύκολη νίκη του Ολυμπιακού με τον Άρη. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι είναι μάλλον. Μοιάζει. Και μια που η Ξάνθη είναι στη δεύτερη κατηγορία, να μην βρούμε έναν άλλον στην πρώτη κατηγορία. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Εδώ ο Νίκος από Βόρειο Δρόμο. Α, τι κάνουμε? Καλά, καλά, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Ευτυχώς έχουμε τελευταίες μέρες καλό καιρό. Ναι. Μόνο 6 βαθμούς. Συν δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ. Για εδώ πολύ, ναι. Για Νορβηγία δεν είναι πολύ. Υδρώνει πολύ, τι να σου πω. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Απλά ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, μια και εσύ ξέρεις λίγο παραπάνω μπάλα από μένα. Τι λίγο δηλαδή, καντάρια. Αλλά έχω και μια πορεία, ρε Γιώργο. Βγαίνουν με κάθε, με
κάθε λάθος ή με κάποιο ανορθόδοξο αποτέλεσμα μερικών ομάδων και λένε ότι έπρεπε να παίξει έτσι, έπρεπε να παίξει αλλιώς, να βάλει αυτόν εκεί, να βάλει αυτόν εκεί. Γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι που σου κάνουν αυτά τα σχόλια να γίνουν προπονητές? Κοίτα να σου πω κάτι. Μερικά πράγματα, μερικά πράγματα στην μπάλα και σε ένα παιχνίδι είναι κραχτά. Ορισμένα λάθη φωνάζουν μόνα τους. Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει προπονητική για να τα δεις. Γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε παίξει μπάλα, ρε παιδί μου. Και βλέπουμε τόσα χρόνια μπάλα. Υπάρχουν κάποια λάθη που είναι πολύ κραχτά. Τώρα φωνάζουν μακριά. Κατά τη γνώμη σου, εσύ τώρα να σου αναφερθώ στο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Ναι. Λόγω του βαρύ αγωνιστικού χώρου, δεν θα ήταν προτιμότερο ο Γιαννίκης ή ο κάθε Γιαννίκης, εφόσον είναι έτσι ο χώρος, να παίξει με ένα σύστημα 4-4-2 που δεν απαιτεί ιδιαίτερη ταχύτητα? Φαίνεται δεν άκουσες την εκπομπή για να το λες αυτό. Αυτό είπα, το λάθος του Γιαννίκη ήταν ότι έβαλε την ΑΕΚ σε πολύ μεγάλο πλάτος. Μπράβο. Ενώ η εξυπνάδα του άλλου στην Τρίπολη ήταν ότι έβαλε τους παίκτες του στον άξονα σε μικρό χώρο. Ναι, που δεν κολλάγει μπαλά. Α, μπράβο. Ναι. Εντάξει Γιώργο, καλά, να είστε καλά φίλε. Έγινε. Κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Θυμάσαι εκεί στα Πετράλωνα, στα Άνω, στην Τριών Ιεραρχών. Ναι. Έχει μια κάθετη, λέγεται Φυλασίων. Βεβαίως. Κοντά στο σταθμό. Κάπου εκεί είχε ένα καφενείο ημιυπόγειο. Όχι, πήγαινες καθόλου εκεί, λίγο όχι, μετά όχι. Την έβγα αριστερά. Όχι, δεν το θυμάμαι. Μιλάω τώρα για πριν 25-30 χρόνια. Όχι, δεν το θυμάμαι. Λέω μήπως πήγαινες, γιατί όχι, εκεί είχα ένα συγχωρημένο μπάρμπα ταξιτζή που πήγαινε και έπεσε χαρτιά, παρακολουθούσε αγώνες και αυτό, και ήταν και λίγο ποδοσφαιρόφιλος. Λέω μήπως... Όχι. Αχιλλέας λέγονταν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό, καλή εβδομάδα Ράξη, καλή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Μετέρης από Πετρούσα Δράμας. Έλα. Λοιπόν, φίλε, προχθές που μιλήσαμε, ναι, όταν σου είπα ότι δεν μου έδωσε εμένα τα δύο πέναλτι μέσα στο Καραϊσκάκι, ναι, δεν μου απάντησες πάνω σε αυτό, αντιθέτως πήδηξες το θέμα στη γενική εικόνα του Άρη, την οποία και ομολόγησε ότι δεν ήταν, έτσι, η πρέπουσα. Κι άλλο να δείχνω ότι δεν πάω για τίποτα. Το έδειξε καθαρά, ρε. Ναι, τώρα, όπως εσύ παρακάλεσες τον φίλο πριν δύο τηλέφωνα να σου απαντήσεις αυτό που του ρώτησες, θέλω και εσύ να μου απαντήσεις αυτό που θα σε ρωτήσω. Στο 10ο λεπτό δεν... Το χέρι εννοείς. Ναι. Το ίδιο έγινε και χθες να πούμε στα Γιάννηνα. Ή δεν έγινε έτσι? Δεν είναι πανομοιότυπες φάσεις? Δεν μου λες κάτι. Εγώ σου κάνω μια άλλη ερώτηση επάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Γιατί σε όλα τα ντέρμπι ζητάς ξενοδιαιτή και με τον Ολυμπιακό δέχτηκες τον Έλληνα? Γιατί με την ΑΕΚ δεν ζήτησα ξενοδιαιτή, μ' ακούει κανένας. Με τον Ολυμπιακό δεν αντέδωσες καν, δεν πιστεύω. Έλληνας λες, Έλληνας. Ούτε και πρόκειται να αντιδράσει πλέον ο Άρης, ρε φίλε. Γιατί τον... Ας σου πέσει με τον ΠΑΟ και Έλληνας, θα σου πω αν αντιδράσει. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Το ότι υπάρχει, να πούμε, η λιδωρία κατά του Άρη, ότι υπάρχει πάγια γραμμή και πραγματικά εκπλήσουμε που πήγες και εσύ σε αυτό το καΐκι, πλέον δεν με εκπλήσει. Αλλά, πρόσεξε να δεις. Ζητάω με την ΑΕΚ ξένο διαιτητή και μου βάζουν με 108 χρεωμένο της ΑΕΚ Καραντώνη τέταρτο και Διαμαντόπουλο πρώτο, έτσι. Που ο Καραντώνης, κατά ομολογία του παίκτη της ΑΕΚ, έκανε την αλλαγή του Ρώτα και όλοι το κάνανε μούχτη, δηλαδή πέρασε στο πολύ γαργαλιτό, να πούμε. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα επανέρχομαι στο παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι που εμένα, πρόσεξε να δεις, εμένα προκειμένου δεν με τσούζει τόσο το να λες εσύ ότι είναι φιλικό, όσο το ότι έχω αυτή την καταραμένη παράδοση μέσα στο Καραϊσκάκι που δεν κερδίζω. Έχω κερδίσει τελευταία φορά και αν θυμάμαι καλά ήταν στο ΟΑΚΑ ή στην Πλατέλβια που κέρδισα. Τώρα δεν προσπαθείς να κερδίσεις. Τι απέτυχε? Αλλά Γιώργο, μιλάμε για μπάλα και σου λέω, ξεκινάει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι φρεσκαδούρα στο 10ο λεπτό και μου έχει αρνηθεί δύο καταφανέστατα πέναλτι. Και λέω εγώ τώρα, ο Αργιανός, γιατί ρε σημαίνει κοράκι δεν δίνει τα πέναλτι? Εάν εγώ
δω ότι ο παίκτης μου, οποιοδήποτε κληθεί να το εκτελέσει, τα πέναλτι, πετάξει την μπάλα στα περιστέρια, τότε ο Καρυπίδης δεν θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και εκείνο που με έτσιξε, που μου λες ότι όταν, σαν τους Ολυμπιακούς, να σου πω ότι δώσε μου αυτό που αναλογεί επί χόρτου. Γιατί εκτός δεν παίρνω τίποτα. Είμαι η ομάδα που το 2018, να πούμε, ένας πιτσιρικάς από τα Σκόπια το έκανε πλαστογραφία και ένα, να με τιμωρήσεις 3 χρόνια μετά, όταν έχω μπει ήδη στα ρουθούνια των υποτιθέμενων Big Floor που κάνανε μια κοινοπραξία, μια συνωμοταξία, να πούμε, ότι εμείς, όπως έλεγε κάποτε ο Θωμάς με τον, με τον Σοκράτη, ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο να κερδίσουν και οι άλλοι, να πούμε, βράσει ρεβίθια. Με κατάλαβες, ρε φίλε. Το χθεσινό παιχνίδι στα Γιάννενα όμως, έχει βουήξει η πιάτσα στη Θεσσαλονίκη, ο Λοντίγκιν υπογράφει στον ΠΑΟΚ. Αυτός ο τερματοφυλακάρας ο Λοντίγκιν εχθές πρέπει να πετώσει χαρταετό. Κάποιος πρέπει να του πει ότι είναι καθαρά Δευτέρα. Ή είδε σε συναπομιστικότητα. Ναι, και στην παρατήρηση που σου έκανε φίλο προηγούμενο. Ειδικά στο ένα γκολ του Κούρτιτς, κοίταξε την μπάλα αριστερά με το κεφάλι. Δεν έκανε προσπάθεια. Ναι, εκεί όμως, ο Γεωργίου που γνωρίζω εγώ δεν έκανε, δεν αντέδρασε. Τον άφησε τον τύπο, το είπε, δεν απάντησε. Εντάξει, για χαρά. Και... ενώ κάτι. Όταν πρόκειται για τον Άρη, ναι, με περίσσια ευκολία. Μα τα ίδια δικαιώματα έχει δώσει τα Γιάννενα με τον Πάο και ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Τα ίδια δικαιώματα. Τώρα, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Όλες αυτές οι συγκυρίες με τον Άρη είναι ή δεν είναι ύποπτες. Γιατί εγώ ανέβηκα από τη Γαμοβήτα Εθνική, έτσι, τους μπήκα στα Ρουθούνια, βγήκα πέρυσι τρίτος. Εντάξει, λοιπόν, και θυμηθήκανε να με τιμωρήσουν. Πιο πριν έχει γίνει το θέμα με τον Τουρνισάη. Για την τιμωρία σου το έχω πει. Αν ο Ολυμπιακός είχε την ΕΠΟ, δεν είχε τιμωρηθεί ποτέ. Ναι, αλλά τώρα που την έχουν οι άλλοι με τον ΠΑΟΚ. Έλα μου την τιμωρία, την ΕΠΟ που την έχουν οι άλλοι. Και, σε... και ότι ο Άρης διαμαρτύρει. Ο Άρης, εγώ σου λέω, δεν πρόκειται να ξαναδιαμαρτυρηθεί. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, ρε φίλε. Ζήτησα με την ΑΕΚ ξένο διαιτητή, μου βάλαν τον Διαμαντόπουλο και στο καπάκι παίζει για Απόλλωνα ΑΕΚ και βάζουν ξένο διαιτητή. Δηλαδή τώρα. Τι άλλο, ρε φίλε, δηλαδή, έχω να δεχτώ. Τι άλλο πρέπει να συμβεί, δηλαδή, για να καταλάβω ότι εμένα με έχουν συνδέσει με Κάιρο, δεν με υπολογίζουν καν. Και ότι θέλουν να πούμε. Τώρα πάμε για διαφημίσεις, ευχαριστώ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε, ναι, ναι, ναι. Έχεις ξεχάσει ένα τεράστιο σέντρεφορ. Για λέγε. Το όνομά του λέγεται Γκέρτ Μπρούστερ. Ένα απίστευτο σέντρεφορ. Πού το θυμήθηκες, βέβαια. Πού το θυμήθηκες. Πού το θυμήθηκα. Δεν νομίζω ότι είχα τέτοια σέντρεφορ εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Και απορώ πως δεν πήγε Σκοτσέζος, σε μεγάλη ομάδα. Σκοτσέζος. Σκοτσέζος και τον είχε φέρει ο Κυρνίκος. Ναι, ναι, συγχωρεμένος. Του τον είχε κάνει πάσα από το... αυτό, στη Σκωτία που είχε πάει. Από την εταιρεία που έπαιρνε τα ουίσκια. Ναι. Και ποιον άλλο παιχταρά είχε μαζί του ο Μπρούστερ. Την εποχή εκείνη. Ναι. Δίπλα του, ποιον είχε. Δίπλα του, σέντρεφορ ήταν ο Μπρούστερ, δεξιά εννοεί. Τον Αντριόλη. Ο Αντριόλη ήταν χαφ, δεν ήταν στην επίθεση. Επιθετικό χαφ. Μετά πήγε στον Άρη. Επιθετικό χαφ ήταν. Ναι, μετά πήγε στον Άρη ο Αντριόλη. Και δεξιά, να πούμε αυτό με το κομμένο χείλι. Το Γρίμπιλα, λέει. Ο Γρίμπιλας, αγόρι μου, ο Γρίμπιλας. Που, σαν και σήμερα είχε ρίξει 4 γκολ στην Άκη, είχαν ρίξει. Το πρώτο 15λεπτό, 3-0 το πρώτο 15λεπτό. Το θυμάσαι το παιχνίδι, 4-3. Το θυμάμαι. 3-0 στο 14 ο Ιωνικός στην ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης, βγαίνανε κάποιοι, ας πούμε, και λέγανε συνέχεια ότι βάζουν στοίχημα το σπίτι του και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, βάζανε τα οικόπεδά του στο βιός του όλο. Σήμερα δεν βλέπω να βγει και κάτι με το. Γιατί ο Ιωνικός έχει να κερδίσει την ΑΕΚ 30 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω. Ναι. Δεν άκουσαν από αυτούς τους όλους να βγει κανένα να μας πει τι βάζει στοίχημα για νίκη της ΑΕΚ. Ούτε πριν το παιχνίδι μεταξύ του, εσύ, του Ιωνικού. Εσύ τι λες για. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω 2 λεπτά. Ναι. Ούτε πριν το παιχνίδι του κυρίου Παπαϊωάννου, τη Λαμία εννοώ, βγήκε κανένα να βάλει στοίχημα το παιχνίδι. Το βιός του, ούτε εδώ πριν το παιχνίδι με τον κύριο Μπέο πρόεδρο, ας πούμε, με τον Βόλο. Εγώ σε κατάλαβα απόλυτα και με το, Ιωνικό ΣΑΕΚ και με το Λαμία ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Εντάξει, είπαμε, Γιαννάκης Παπαδόπουλος. Μπράβο. Δεν βγήκαν τότε να μας πούνε, ας πούμε, αν βάζουν τίποτα στοίχημα να οικονομήσουμε κι εμείς.
όπως κονομήσανε με το παιχνίδι Ολυμπιακού Άρη. Λοιπόν, πες μου κάτι άλλο τώρα. Το Μανολά πώς τον βλέπεις εσύ δηλαδή? Δεν μπορώ να το δω. Έχω να το δω από πολύ καιρό. Τι έχει να παίξει, έκανε, πόσα έχει κάνει, κάνει 10 παιχνίδια έκανε με την Νάπολη φέτος. Δεν έχει παίξει. Έχει κάνει 10 παιχνίδια με την Νάπολη. Μα είναι παιχνίδια τώρα αυτά. Κοιτάξτε να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύω ότι κάπου ας πούμε έχει πάρει από πολύ το Παπασταθόπουλο. Παπασταθόπουλος όταν έφυγε ο Σεμέδο, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά και όχι καφενιακά, και έπαιζε με τον Μπα, που ο Μπα σε κάθε παιχνίδι 3-4 γκέλες θα τις κάνει οπωσδήποτε. Γιατί ο Σε δεν κάνει γκέλες? Πολύ λιγότερο. Ναι, αλλά κάνει, πάρα κάνει, πολύ και αυτόν γκέλες, κάνει και αυτόν γκέλες. Ίσως ο Μπα είναι λόγω ότι είναι και πιο νέος, είναι και πιο άπειρος. Ναι. Ο Σισε, όπως βλέπεις, χρόνο με τον χρόνο γίνεται και πολύ καλύτερος. Έχει κάνει παιχνίδια φανταστικά. Εγώ είπα κάτι για τον Σισε. Σαν center back είναι πολύ επικίνδυνος για τον Ολυμπιακό. Σαν center back είναι πολύ επικίνδυνος για τον αντίπαλο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ίσως και αυτό το κενό τώρα, ο Μανολάς για ποιο έρχεται? Για τον απλούστατο λόγο θα πάρει το κενό του Σεμέδο. Γιατί όταν έφυγε ο Σεμέδο και έπαιζε ο Ολυμπιακός με center back Παπασταθόπουλο με τον άνθρωπο Γκέλα το Μπα, εάν δεν ήταν ο Παπασταθόπουλος νομίζω θα έχει κάνει περισσότερες ήττες. Δεν μου λες κάτι. Ναι. Αυτός ο Μάρκοβιτς τι γίνεται? Το Μάρκοβιτς δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το χρησιμοποιούν ούτε στη δεύτερη ομάδα. Το θυμάμαι στην αρχή που τον έβαλε σε μερικά παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Μου άρεσε. Δεν λέω ότι ήταν πολύ καλός. Είχε θετικά στοιχεία. Γιατί δεν τα χρησιμοποιεί? Είσαι έξυπνος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα έχεις καταλάβει. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μαγαζί βιτρίνα. Και για την Ευρώπη, κοίτα πόσοι παίχτες παίζουν τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως στην Αγγλία, όπως στην Ιταλία που έχουν πάει, είτε στόπερ έχει πάει και στην Ισπανία ακόμα, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός τους βγάζει γιατί τους πουλάει αυτό. Ποιον είδα χθες πάλι που ήταν καλός? Ποιον? Το Μαζουακού. Ο Μαζουακού ήταν φοβερό αριστερό μπακ. Στη Γουέσκα. Τα προσόντα του Μαζουακού δεν νομίζω ότι τα έχουν πολλοί παίχτες στην Ελλάδα να έχουν περάσει. Είναι απίστευτα προσόντα. Φυσική κατάσταση φοβερή. Πώς τους ξέρεις αριστερά μπακ, ας πούμε? Και καλή μπάλα. Και καλή μπάλα. Ήξερε μπάλα πρώτα απ' όλα. Ναι. Έκανε τρίπλες ο Μαζουακού. Το Μαζουακού θα μπορούσε να το βάλει και εξτρέμ. Αριστερό χαφ. Είναι λίγα τα μπακ που ξέρουν τόσο πολύ μπάλα, ας πούμε. Το άλλο τώρα, τι γίνεται με το. Πώς το λένε, με τον Παναθηναϊκό, τι βλέπεις? Τι να δω πω. Τι να δω. Είχε πέσει έξω την εποχή που έλεγε ότι τα γραφεία είναι οι Άραβες και υπογράφουν. Όχι Άραβες. Δεν είχα πει Άραβες, είχα πει Κινέζοι. Κινέζοι, μπράβο, οι Κινέζοι. Έχουν περάσει και Άραβες. Άραβες έχουν παρελάσει, αλλά εγώ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό. Ναι, με τους Κινέζους και έχει κάνει και ένα λάθος ακόμα, έτσι, να το διορθώσουμε σήμερα. Ποιο? Όσοι δουλεύουν γύρω στο λιμάνι στον Πειραιά κάτω, ναι. Την ημέρα που βγήκες έκανες ένα τόπιμα. Την ημέρα που βγήκες και είπες ότι τρώγανε ότι ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, ναι. Ένας από τους δύο, δεν θα πω ποιος, ήταν εκτός Ελλάδος. Την ημέρα εκείνη. Μα δεν είχα πει. Εγώ δεν είπα ότι χθες έφαγαν. Ναι. Δεν είπα ημερομηνία. Είπα ότι έφαγαν. Ναι. Θα σου πω κάτι να ξέρεις. Ναι. Γιατί τα ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν πέντε πράγματα λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης, ναι. Με το λιμάνι κάτω. Ναι. Ο Αλαφούζος με τον Μαρινάκη δεν λένε ούτε καλημέρα. Από την εποχή Θωμαίδη που ήταν εκεί πέρα πόσο, και έβγαζε. Πόσο κάνει ό,τι έβγαζε. Πόσο κάνει λάθος. Να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Εκεί την εποχή φυσικά δεν έκανε καλημέρα. Να σου εξηγήσω κάτι, μισό λεπτό, περίμενε. Ξέρεις πόσα δικαστήρια έχουν γίνει για κάποιες εκπομπές και αναγκάστηκε και τους έδιωξε ο Αλαφούζος από την εκπομπή γιατί πλήρωνε τα κέρατά τους σε πρόστιμα και πόσα ακόμα εγκρεμούνε. Και δεν θα γίνουνε. Θα γίνουνε, φυσικά και θα γίνουνε. Και δεν θα γίνουνε. Έχουνε αναβολές. Και παίρνουνε. Δεν θα γίνουνε, άκουσε εγώ δεν θα γίνουνε. Νομίζω ότι ούτε μιλάνε ούτε πρόκειται να μιλήσουν ποτέ. Ο Μαρινάκης είναι λιγάκι περίεργη ράτσα. Είναι κριτικοπόντιος. Τα νομίσματά σου είναι κύβδηλα. Κύβδηλα. Τώρα ναι. Έχε το νου σου ότι είναι δύσκολο έναν άνθρωπο που είναι κριτικοπόντιος να μην κρατάει αποθυμένα μέσα του.
Σε ευχαριστώ πολύ. Όσο και αν υπάρχουν, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες από πίσω και τώρα και τ' άλλο. Έγινε, για χαρά, ευχαριστώ. Ένα πράγμα θα σου πω μονάχα. Έλα. Κοίτα ποια κανάλια παίρνουν επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ και ποια δεν παίρνουν και θα καταλάβεις πολλά. Γεια σου. Γεια.